And I know your story. I see what you go. Μαριάννα Λάτσι, η ζωή μιας πριγκίπισσας που μεγάλωσε στα πλούτη. Ο έρωτας με τον δάσκαλο του σκι, η καρμική σχέση με τον απόλυτο Έλληνα στάρ Νίκο Κούρκουλο και ο ρόλος της μητέρας που την κάνει τόσο ξεχωριστή. Εμένα το παιδί μου την ώρα που το αγκαλιάζω, την ώρα που βλέπω τα μάτια του, όταν είναι ευτυχισμένο, αυτό για μένα είναι το πιο μεγάλο δώρο στη ζωή μου. Δευτερότοκη κόρη του εφοπλιστή Γιάννη Λάτσι και της Εριέτας Τσουκαλά και πρωταγωνιστή στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σε κάθε της εμφάνιση τραβά τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Ξέρει να κλέβει την παράσταση με την κοψότητά της και την προτίμησή της σε ξένους οίκους μόδας, ενώ αποτελεί λατρεμένη πελάτησα των κορυφαίων σχεδιαστών. Μάλιστα λέγεται ότι όλοι οι μεγάλοι σχεδιαστές στον κόσμο έχουν στο ατελιέ τους μια κούκλα με τα μέτρα της. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μικρή η Μαριάννα θυμάται τον εαυτό της να παίζει αμέριμνα στον κήπο του σπιτιού στην Ηρώδου Αττικού μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό της Σπύρο και την μικρότερη αδελφή της Μαργαρίτα. Αργότερα και ενώ ο πατέρας της, καπετάν Γιάννης, κατακτά τις θάλασσες, η οικογένεια μετακομίζει στο ψυχικό και μετά στην Εκάλη σε μια βίλα που θυμίζει αντίστοιχες πολλών δισεκατομμυριούχων του Χόλιγουντ. Σπούδασε στο Λονδίνο και στη Γενέβη, έχει το πρόσταγμα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι συνιδιοκτήτρια του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου στην Αθήνα και είναι η ψυχή του Ιδρύματος Λάτσι. Είναι εκείνη που βρισκόταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, μιας και τα άλλα της αδέλφια είναι μόνιμη κάτοικη του εξωτερικού. Όσοι τη γνωρίζουν από κοντά μιλούν για το δυναμικό χαρακτήρα της που θυμίζει τον πατέρα της, καπετάν Γιάννη, ο οποίος της είχε πολύ μεγάλη αδυναμία και για εκείνον ήταν η πριγκίπισσά του. Shine bright like a diamond. Στα 16 της η Μαριάννα ερωτεύεται τον κατά αρκετά χρόνια μεγαλύτερό της δάσκαλο του σκι Γρηγόρη Κασιδόκοστα. Εκείνος με όψη που θύμιζε τον γόη του Hollywood Steve McQueen γοήτευσε τη χρυσή κληρονόμο που για τον ερωτά της εναντιώθηκε στα θέλω του πατέρα της, τον παντρεύτηκε στη Γενέβη και απέκτησαν μαζί τον γιο του Σπάρι. Ωστόσο, ο γάμος τους θα λήξει άδοξα λίγο αργότερα, μιας και ο ερχομός του μικρού δεν μπόρεσε να γεφυρώσει τις διαφορές και να βελτιώσει τη σχέση του παππού Γιάννη Λάτσι με τον γαμπρό του Γρηγόρη Κασιδόκοστα. Τα επόμενα χρόνια αφιερώνεται στην ανατροφή του γιού της αλλά και στο μεγάλο φιλανθρωπικό της έργο, μέχρι που ο έρωτας κάνει και πάλι την εμφάνισή του στο πρόσωπο του μεγάλου μας στάρ Νίκου Κούρκουλου. Βλέπω ένα πλάσμα να ανεβαίνει τις κερκίδες. Και αυτό ήταν. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε ένα καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Ως εμπρεμιέ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, βρισκόταν στην Επίδαυρο σε μία πρόβα. Εκείνη ήταν στις κερκίδες του θεάτρου και παρακολουθούσε σκηνές της παράστασης. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και εκείνος την πρόσεξε. Ένα βλέμμα, μία ματιά ήταν αρκετά για να ξεκινήσει ένας μοναδικός έρωτας. Ο καπετάν Γιάννης όμως και πάλι δεν είδε με καλό μάτι τη σχέση της κόρης του. Είναι ερωτευμένος με τη Μαριάννα, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει με το Λάτσι. Πώς θέλεις να ανεχθεί άλλον άντρα δίπλα στην Γιάννα? Είναι δυνατόν? Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παντρευτούν μόνο μετά το θάνατο του πατέρα της, ενώ την αγάπη τους επισφράγισαν τα δύο τους παιδιά, Εριέτα και Φίλιππος. Όταν ο καπετάν Γιάννης θα αρρωστήσει, η Μαριάννα ζει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Τελικά, ο Γιάννης Λάτσι θα φύγει από τη ζωή στις 17 Απριλίου του 2003. Η Μαριάννα Λάτσι συνεχίζει με επιτυχία το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ θα βρεθεί στη γενέτειρα του πατέρα της στο κατάκολλο Ηλίας και θα κάνει μεγάλες δωρεές. Το Φεβρουάριο του 2000 η οικογένεια Λάτσι δοκιμάζεται για άλλη μια φορά. Μια επίσκεψή του στο Λονδίνο για το προγραμματισμένο ετήσιο check-up σημαδεύεται από μια δυσάρεστη είδηση. Ο Νίκος Κούρκουλος πρέπει να δώσει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, την οποία και έχασε μετά από ξαφνική επιδείνωση της υγείας του. Η Μαριάννα Λάτσι πλέον κοιτάει μπροστά και ονειρεύεται το αύριο μέσα από τα παιδιά της, που το καθένα πια έχει χαράξει τη δική του επιτυχημένη πορεία.